Δεν εμφανίζονται ικανοποιημένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι μετά τη συνάντηση που είχαν οι αντιπροσωπείες με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα. Μάλιστα, το μπλόκο των Καστανεών του Εύρου παραμένει ως έχει μετά από απόφαση του συντονιστικού κινητοποιήσεων, ενώ αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις θα πραγματοποιήσουν οι κλάδοι σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, τη δυσαρέσκειά του για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη αλλά και την εκπροσώπηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέφρασε στην τηλεόραση του Σέντερο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας, Νίκος Δημόπουλος. Για τα θέματα που έχουν σχέση με το ρεύμα, με το κόστος παραγωγής δηλαδή και με το πετρέλαιο, θα δώσουν πιο σύντομα, είπανε, τα μισά λεφτά από την επιστροφή του ειδικού φόρου. Στα τέλη Μαρτίου. Ναι, δηλαδή τα λεφτά τι να τα πάρεις στο Σεπτέμβριο, ας πούμε, θα τα πάρεις τώρα τα μισά λεφτά. Ξέρετε πόσο είναι η επιστροφή σε ένα κτηνοτρόφο μεσαίο. Της τάξης των 100-150 ευρώ. Δηλαδή, εντάξει, δεν μας λείπουν όλα τα λεφτά, αλλά και τα 150 ευρώ δεν μπορεί να κλείσει καμιά τρύπα, που λένε. Για το θέμα του ρεύματος, όσοι συνάδελφοι έχουν μεγάλες καταναλώσεις, εκεί είναι κάτι, αλλά και πάλι σας λέω ότι είναι τόσο μεγάλες οι αυξήσεις σε όλα τα πράγματα που δεν μπορούν να καλύψουν τη χασούρα που υπάρχει, τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει στις υπόλοιπες περιοχές. Εμείς θα κάνουμε άμεσα μέσα στις επόμενες μέρες ένα συντονιστικό να συνεννοηθούμε, διότι και εδώ βλέπετε ότι κάποιοι τραβάνε άλλο δρόμο. Από την αρχή είπαμε να είμαστε μαζί. Κάποιοι θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Και στην ουσία δεν σπάνε τη συνοχή η οποία υπάρχει στην περιφέρεια. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της. Δηλαδή, παράδειγμα, η Θεσσαλία έχει δίκιο να διαμαρτύρεται και πάρα πολύ έντονα. Ναι. Για τα υπόλοιπα, δηλαδή από τα προηγούμενα έτη, άμα δείτε τι διαφορά έχουμε με φέτος. Γιατί το ρεύμα και το πετρέλαιο ήταν και πέρσι πρόβλημα, αλλά δεν βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Είναι συσσωρευτικά πολλά πράγματα και αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι είναι οι καταστροφές στη Θεσσαλία και τον Εύρο και οι τραγικές πληρωμές της ΚΑΠ. Αυτά τα δύο είναι που έχουν ξεχυλίσει το ποτήρι, γιατί τα υπόλοιπα, το ξέρετε καλύτερα από τώρα, υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. 100 χρόνια ζητάμε αγροτικό πετρέλαιο, παράδειγμα. Και φθηνό ρεύμα. Το θέμα είναι ότι τώρα, γιατί βγήκε ο κόσμος, βγήκε για αυτό το λόγο. Από εκεί πέρα όμως είναι απόφαση του κόσμου η κινητοποίηση. Η κινητοποίηση δεν γίνονται δια αντιπροσώπου. Ούτε να πει, λέει ο άλλος ότι εγώ, παράδειγμα, είμαι από τον Εύρο, χωρίς να εκπροσωπεί κανέναν, έτσι. Είναι από τον μπλόκο που υπάρχουν 50 ή 100 τρακτέρ. Και ολόκληρη περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να μην υπάρχει ένας εκπρόσωπος, έτσι. Που σε αυτή την ιστορία δεν χρειαζόταν να είμαστε εμείς, διότι εμείς δεν αγωνιζόμαστε για ένα μήνα. Όλο τον χρόνο βλέπετε ότι γίνονται παρεμβάσεις, γίνονται συζητήσεις, γίνονται προσπάθειες. Το αποτέλεσμα είναι άλλο θέμα και άλλο θέμα το ποιος εκπροσωπεί ποιον. Διότι όταν πηγαίνεις ξαφνικά στον Πρωθυπουργό, παράδειγμα, και ο Πρωθυπουργός δέχεται να συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι, λέει, από τον μπλόκο, καταλαβαίνετε ότι χάνεται και η σοβαρότητα της κουβέντας. Γιατί αυτοί που πάνε εκεί θα πρέπει να υποστηρίξουν κάποια πράγματα και να τα στηρίξουν και να τα γνωρίζουν. Εγώ αφιβάλλω αν κάποιος από εκεί γνώριζε κάτι που να έχει σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις, με τις αλλαγές που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπεται να γίνουν, οι οποίες οι περισσότεροι, το 99% δεν έχουν σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θα αλλάξουν, αλλά δεν είναι αυτό που ζητάει ο κόσμος στην τσέπη του. Εδώ ζητάμε χωρίς λεφτά να γίνει ανακατανομή των ενισχύσεων ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης που έχει ο καθένας και άμα παράγει. Αυτή είναι όλη η ιστορία.